Αν θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, έλα στο ταξίδι μαζί μου, ξεκίνα. Μην ρωτάς τι και πώς, να μου είσαι πιστός. Τι καλά θα περάσεις, να το ξέρεις. Ζήσε τη ζωή σου, διώξε την ανία και ακολούθησέ με μανία. Με πας στην Εύβοια, ένα κόσμο τρελό που πολύ θα σ' αρέσει. Θα το δείτε. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Άκου την καρδιά σου, άκου πως χτυπάει. Μόνο εκείνη ξέρει φιλαράκο που σε πάει. Σε φέρνει εδώ, στο Σεφερλί Χιλ. Μάνα με βιάζει, φτάνε με στέλνει. Έλα που σου λέω, άκου με και εμένα. 5, 4, 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουν τα. Στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Τι ποκάρδια στο Σεφερλίχης. Και σ' αγαπάω σ' οπ, 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 ποτέ. Ζήτα μου οπ, 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 σε ό,τι τι θες. Δεν έχουμε το πέντε παύλα άρφανο του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή. Έχουμε τον πεντάρφανο του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή. Oh, shit. Τι τελευταίο πάθαμε, μπλαδιάτικο. Come on. Μήπως έχεις φωτιά? Ναι. Μήπως έχεις και καπνό? Ναι, ναι, ναι. Μήπως έχεις και ένα τσιμπούκι? Ή το δικό μου το άφησα επάνω. Εδώ που λες Μικέ, θα βρεις διάφορα βιβλία, σχολικά αλλά και εγκυκλοπαίδειες, τα οποία έχουν αφήσει εδώ κάτι σαν δωρεά διάφοροι ευεργέτες. Άνθρωποι δηλαδή που εφήτησαν σε αυτό το σχολείο και σήμερα έχουν καταφέρει να γίνουν διάσημοι. Να, αυτό ας πούμε. Είναι του Διονυσίου Ρουμπάνη, ο οποίος σήμερα είναι ένας διακεκριμένος γιατρός. Μας άφησε αυτό, καθώς και όλη αυτή τη σειρά των βιβλίων. Αυτό ποιανού είναι? Αυτό είναι του Θεόδωρου Μουρτά, ο οποίος είναι σήμερα ένας διακεκριμένος πολιτικός. Μας άφησε αυτό, καθώς και όλη αυτή τη σειρά των βιβλίων. Αυτό ποιανού είναι? Αυτό είναι του Ιόλαου Νεγρεπόντι, ο οποίος ήταν ένας διακεκριμένος νομικός. Μας άφησε Χρόνους, Θεός χωρέστον, καθώς και όλη αυτή τη σειρά των βιβλίων. Αυτή η Οδύσσια ποιανού είναι? Αυτή η Οδύσσια είναι του Κωνσταντίνου Γιαννάκη,
ο οποίος δεν κατάφερε τίποτα. Έφυγε μετανάστης στη Γερμανία. Αυτός, το μόνο βιβλίο που μας άφησε φεύγοντας για την ξενιτιά, ήταν αυτή η Οδύσσια. Η Οδύσσια ενός ξενιτεμένου! Η άντρια με πολλή κουλτούρα! Ωχ, κουδούνι, πάμε γρήγορα στην αίθουσα γιατί θα με αποβάλει ο δάσκαλος και θα μείνω πάλι από απουσίες. 30 χρόνια στην έκτη δημοτικού είναι πολλά, δεν νομίζεις? Thank you.
και σ' αγαπάω σο ποπ 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 ποτέ. Ζήτα μου ποπ ποπ σε ό,τι τι θες. Καλά από πού ακούγονται αυτές οι κοκοκοκοκότες. Ένα αυγό. Και στα αγαπάω. Κι άλλο αυγό. Της καρδιάς μου πόρτες. Και τρίτο αυγό. Γύρισες και εκείνη. Έτσι εξηγούνται όλα. Μία τρία με πολύ κακάρισμα. Μην κοροϊδεύεις. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, είστε ακόμα εδώ? Δεν σας έβλεπα. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ναι. Θα ήθελα το βιβλίο «Ελεύθερη Πολιορκισμένη» του Βαγγέλη Σολομού. Εννοείται το «Ελεύθερη Πολιορκισμένη» του Διονύση Σολομού. Όχι, «Ελεύθερη Πολιορκισμένη» του Βαγγέλη Σολομού. Λυπάμαι, αλλά δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο. Καλά, δεν πειράζει. Μήπως έχετε τον 12λόγο του γύφτου? Του Κωστή Παλαμά? Όχι, του Κωστή Παναμά. Ακούστε κύριε, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι τον 12λόγο του γύφτου δεν τον έγραψε ο Κωστής Παναμάς, αλλά ο Κωστής Παλαμάς. Όχι, όχι κύριε. Ο Κωστής Παλαμάς έγραψε τον 12λόγο του γύφτου με ύψιλον. Αυτό που ζητάω εγώ είναι ο 12λόγος του γύφτου με ήττα, που έγραψε ο Κωστής Παναμάς. Ο 12λόγος του γύφτου με ήττα, μήπως αυτό το έγραψε ο Κωστής Μπαγλαμάς? Για να μου λέτε του γύφτου με ήττα. Τέλος πάντων, λυπάμαι κύριε, αλλά αυτό δεν το έχω. Με συγχωρείτε, μήπως θα πρέπει να ρίξετε μια ματιά στους γύφτους σας? Δεν χρειάζεται κύριε, εμάς όλοι μας οι γύφτοι είναι με ύψιλον. Καλά, καλά. Μήπως έχετε τα λόγια της Πλώρης? Α, αυτό το έχουμε. Του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Όχι, του Ανδρέα Καρκαβίτσια. Καρκαβίτσια. Α, κατάλαβα. Εσείς θέλετε τα λόγια της Πλώρης, το πλό με όμικρον. Ακριβώς. Λυπάμαι, αλλά ούτε αυτό το έχουμε. Να σας πω, μήπως θέλετε το κάμα τσούχτρα? Το κάμα σούτρα εννοείτε? Όχι κύριε, το κάμα τσούχτρα εννοώ. Περιγράφει μια στάση κατά την οποία ο άντρας κολλάει σαν βεντούζα πάνω στη γυναίκα και αρχίζει και τη ρουφάει εδώ και σε άλλα σημεία. Όπως κάνουν οι τσούχτρες. Δεν με ενδιαφέρει κύριε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου λέτε, μήπως έχετε ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες του Ιούλιου Βέρν? Όχι. Έχουμε ο γύρος του κόσμου σε 50 μέρες του Ιούνιου Βέρν. Είναι παλιωμερολογίτης αυτός που το έγραψε και πάει ένα μήνα πίσω και στο όνομα και στις μέρες. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Μήπως έχετε το πεντάρφανο? Α, ναι. Αυτό το έχουμε. Γράφεται 5 Παύλα Άρφανος. Είναι του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή. Α, όχι κύριε. Ακούστε. Δεν έχουμε το
πέντε παύλα άρφανο του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή, έχουμε τον πεντάρφανο του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή. Και για να μην χάνουμε χρόνο, σας λέω ότι δεν έχουμε ούτε τον πέντε άρφανο παύλα του Αλέφαντου Παπασταμάτη, ούτε τον παύλα πέντε άρφανο του Παλέμαχου Πατατομάτη. Το οποίο γράφεται με τρία τάφ και ήταν τελικό. Να σας πω, γιατί δεν πάτε στο βιβλιοπωλείο απέναντι? Εκεί ήμουν και με στείλανε εδώ. Έτσι εξηγείτε. Αλήθεια, μήπως έχετε? Όχι κύριε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Μα κύριε, πηγαίνετε κύριε, σας λέω. Πηγαίνετε λέμε. Εντάξει, αλλά ένα βιβλίο σας. Πηγαίνετε λέμε. Μα κύριε, τι συμπεριφορά σας παρακαλώ κύριε. Είναι 2 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε για μεσημέρι. Ωραία, ωραία. Και τι ώρα θα ανοίξετε το απόγευμα? Δεν θα ανοίξουμε για τους επόμενους 2 μήνες. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω πένθους. Γιατί, ποιος πέθανε? Εσείς κύριε, εσείς κύριε θα πεθάνετε. Άμα δεν φύγετε αυτή τη στιγμή θα πεθάνετε εσείς. Άντε, κανονίστε. Να το, το είδα. Τι είδατε πάλι κύριε? Αυτό που ψάχνω. Η εγκυκλοπαίδεια των πουλιών της ελληνικής φύσης κύριε. Η εγκυκλοπαίδεια των πουλιών της ελληνικής φύσης. Να σας πω. Πουλιών με π, όμικρον, ύψιλον, λάμδα, γιώτα, ωμέγα, νι. Ναι. Φύσης με φ, ύψιλον, σίγμα, ήτα, σίγμα τελικό. Ναι. Ωραία. Αυτό το έχουμε σίγουρα. Να και κάτι που έχουμε. Καταπληκτικό βιβλίο, ε. Μιλάμε για τη λογοκριμένη έκδοση. Τη λογοκριμένη έκδοση? Ναι, αυτή που δεν έχει τον κορυδαλό. Δεν έχει τον κορυδαλό? Μα τι λέτε κύριε. Όλες οι εκδόσεις έχουν τον κορυδαλό. Ο κορυδαλός είναι πουλί της ελληνικής φύσης. Τον έχουν όλα τα βιβλία μέσα. Ναι, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Μου θυμίζει τις φυλακές. Ναι, καλά. Ακούστε τι θα κάνω, θα αφαιρέσω τον κορυδαλό. Κορυδαλός εδώ. Εντάξει, κανένα άλλο πουλί που δεν σας αρέσει? Ο Δριοκολάπτης. Ο Δριοκολάπτης. Δριοκολάπτη, άρα είναι ο Δριοκολάπτης. Ναι. Κάτι άλλο, η Σουσουράδα ας πούμε. Ναι, και η Σουσουράδα. Σουσουράδα, κάτσε, δείτε που θα πάει τώρα η Σουσουράδα. Σουσουράδα. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμο. Κάτι άλλο μήπως? Ναι, δεν μ' αρέσει και η τσίχλα. Α, η τσίχλα. Λυπάμαι κύριε, η τσίχλα δεν μπορεί να αφαιρεθεί, έχει κολλήσει το βιβλίο. Λοιπόν, ορίστε το βιβλίο σας. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αγοράσω αυτό το βιβλίο. Είναι σχισμένο. Αφήστε. Αφήστε κύριε, θα πάρω κάτι άλλο. Μήπως έχετε το βιβλίο «Ο Γιαννάκης πάει για ψάρεμα»? Ο Γιαννάκης πάει για ψάρεμα? Πρέπει να το έχω αυτό, κάπου το έχω δει. Γενικά έχω όλη τη σειρά του Γιαννάκη. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ. Έχει διάφορα. Λοιπόν, ο Γιαννάκης πάει για κυνήγι. Ο Γιαννάκης πάει στο Λούνα Πάρκ. Ο Γιαννάκης πάει μπουρδελότσαρκα. Ο Γιαννάκης πάει για ψάρεμα. Ορίστε λοιπόν, αγοράστε το. Ξέρετε, δεν μπορώ να το αγοράσω. Δεν έχω αρκετά χρήματα. Δεν πειράζει κύριε, δεν έχουμε και προκαταβολές. Δώστε μου μία προκαταβολή. Για την ακρίβεια, δεν έχω καθόλου χρήματα. Δεν πειράζει κύριε, δεν έχουμε και επιταγές. Ξέρετε, δεν έχω καθόλου μπλοκ επιταγών. Ωραία κύριε, θα σας το αγοράσω εγώ. Για να δούμε πόσο έχει. 3 ευρώ. Ορίστε και τα ρέστα σας. Πάρτε για αυτά και το ταξί να σας πάει σπίτι. Λοιπόν, ορίστε το βιβλίο σας, πηγαίνετε. Μια στιγμή κύριε. Ξέρετε, υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα κύριε? Δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν ξέρετε να διαβάζετε? Όχι. Όχι. Καλά κύριε, μην κάνετε έτσι. Περιμένετε. Ελάτε, καθίστε κύριε. Ευχαριστώ. Καθίστε. Κάθεστε άνετα? Ναι. Ωραία. Ο Γιαννάκης πάει για ψάρεμα. Ένα καλοκαιριάτικο πρωινό, ο Γιαννάκης ξύπνησε και αποφάσισε να πάει για ψάρεμα. Έβαλε μέσα στο καλαθάκι του λίγο ψωμάκι, λίγο τυρί. Ήθελε να πιάσει κεφαλόπουλα. Τα αγκίστριά του, τα δολώματα. Μετά οφείλησε τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον παππού του, τη γιαγιά του, τον αδερφούλη του, την αδερφούλα του, τον άλλο αδερφούλη του. Είχε και μεγάλο σόι ο Γιαννάκης.
Και βγήκε έξω λοιπόν για να πάει στο ποτάμι να ψαρέψει. Εδώ που βγήκε όμως έπιασε μια βροχή και ξαναμπήκε μέσα και κοιμήθηκε. Εντάξει, να τσιμπάει, τσιμπάει. Τι τελευταίο πάθαμε, βραδιάτικα. Πατέρα, την πατήσαμε. Έχεις αφουσκώσει το λάστιχο. Ποιο κατάστιχο? Δεν κατάλαβες. Λέω το λάστιχο έχεις αφουσκώσει. Τι, να με πάρει και να με σηκώσει? Είναι και γκάου. Το λάστιχο, λέω, είναι πίτα. Φάγαμε ήττα. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Το λάστιχο, λέω, θέλει αέρα. Τι, σφαίρα, θα μας σκοτώσουν, παιδί μου. Αρχίζω και συγχύζω με το λάστιχο, λέω, θέλει αέρα. Ποια πετονιέρα? Έχω γίνει έτσι, έτσι. Το λάστιχο, λέω, θέλει αέρα. Τι, ζατιέρα? Πού την είδε? Αέρα. Μπανιέρα. Αέρα. Α, το στιέρα. Αέρα, πατέρα, αέρα. Αέρα, πατέρα. Μία, τρία. Με πολύ αέρα και ένα πατέρα! Αέρα, πατέρα! Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ νομίζω ότι το λάστιχο θέλει αέρα! Αγκάρδε, πατέρα! Το στεναχώρησες στο σπλάχνο σου! Το πίκρανες πολύ! Πείνα και δυστυχία! Τα ακούσατε? Το άντερό μου παίζει βιολί. Κοίτα να δεις, τραγική ηρωνία. Το άντερό μου που δεν έχει πάει ποτέ σε οδείο παίζει βιολί. Κι εγώ που έφαγα τα νιάτα μου στο να μάθω βιολί, δεν μπορώ να βρω ένα μαγαζί να πάω και να παίξω λίγο βιολί. Να οικονομήσω κανένα φραγκάκι, να στεφανωθώ και εκείνη την κακομήρα την Τζαφιρούλα που μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Με παρακαλάει η κακομήρα. Τουλάχιστον να μας βρει καμιά δουλειά αυτός ο υπρεσάριος σε κάνα ταβερνείο, να πηγαίνουμε εκεί να παίζουμε βιολί. Μπας οικονομήσουμε κανένα φραγκάκι, να γλιτώσουμε τα τεράκια μας, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς. Καλό το λελέ. Κιθαρίτσα. Τρικιντράγκα είναι αυτό. Τρικιντράγκα. Χαίρετε. Γεια. Yeah. Εδώ πέρα γίνεται η ακρόαση για τους μουσικούς. Ναι, ναι, εδώ. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Τώρα θα μπούμε. Να πέρασε ο επόμενος, παρακαλώ. Μάγκε. Δεν κατάλαβες. Μορτάκο, έπεσε. Έπεσε. Ποιος έπεσε? Η τιμή της φέτας. Εσύ έπεσε, ακολουθάς, αυτό εννοώ. Προηγούμεθα εμείς είμαστε ώρα εδώ. Συγγνώμη, αν δεν σας πειράζει, 5 λεπτά και θα έχω τελειώσει. Όχι, να σου πω. Πρώτα θα πάμε εμείς να ακούς τα βιολιά και μετά θα πας να ακούς το κλαβατζιμπάνο σου. Αν δεν σας ενοχλεί να περάσω εγώ, γιατί έχω αργήσει και έχω και ένα ραντεβού με την αναπονιαστικιά μου. Κοίτα, και εμείς έχουμε ραντεβού με την αναπονιαστικιά σου. Αλλά δεν κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μόκο, μόκο στη σουρά σου. Κύριε, σας παρακαλώ, σε 5 λεπτά θα έχω τελειώσει και μετά θα ακούσω και εσάς. Αυτό δεν παίρνει από λόγια. Να σου πω, συγγνώμη λίγο. Φέρνει το ροκανάκι εδώ. Κοίτα, όταν λέω έπεσε. Παράτε βιολιτζίδες! Μια λαϊκό μουσικό χορευτικό κουλτούρο βιολιτζίδι και τελεία! Πέφτει το ξύλο της αρκούδας! Στο ρόλο της αρκούδας, ο Λελές με την κιθάρα! Ρε μάγκες, ο Λελές φοράγε καούκα.